Καλησπέρα σε όλους. Άλλο ένα επεισόδιο του Goal Analysis. Ντουέτο σήμερα με τον Βαγγέλη. Θα σχολιάσουμε την αγωνιστική που μας πέρασε και ένα σπάνιο φαινόμενο που είδαμε στην ελληνική Super League να χάνουν και οι τέσσερις οι μεγάλοι. Γεια σου, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Χριστόφορε. Όντως, πραγματικά αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, εγώ δεν το θυμάμαι, δεν θα σου πω ψέματα από ό,τι είχε ξαναγίνει. 35 χρόνια πριν. 35 χρόνια, ήμουνα πολύ πολύ μικρός, πολύ μικρός, ναι. Πολύ σπάνιο, αλλά νομίζω ότι είναι και, αν δει κάποιος τη βαθμολογία θα καταλάβει ότι είναι και το τι δείχνουν αυτές οι μεγάλες ομάδες. Δηλαδή για μένα δεν είναι ότι ανέβηκαν τόσο πολύ οι μικρές, είναι ότι ποιοτικά οι μεγάλες δεν είναι αυτό που πρέπει να είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Για όλες μπορούμε να πούμε αρκετά, αλλά ας το πιάσουμε όταν θα δούμε τους αγώνες τους. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, δίνει μια ομορφιά στο πρωτάθλημα. Το κάνει αρκετά ανταγωνιστικό. Βλέπουμε τώρα ότι από την 8η θέση μέχρι την 1η είναι 2 νίκες, κάπου τόσο, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε περιμένουμε, δεν ξέρω. Οι ομάδες δεν έχουν, οι μεγάλες τουλάχιστον ομάδες δεν έχουν, δεν είναι αυτό που λέμε ότι τις φοβούνται, ότι θα πατήσουν τις μικρότερες ομάδες στα παιχνίδια τους. Αυτό. Απλά εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε συνηθίσει στο δικό μας το πρωτάθλημα ώστε οι πιο μεγάλε ομάδε να χάνουν. Έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια ότι κερδίζουν του πιο βατού αντιπάλου, τότε γίνει στα ντέρμπι. Και μα φαίνεται πολύ περίεργο αυτό φέτος. Δεν έχεις άδειξη αυτό, δηλαδή εύκολα ή δύσκολα τους κερδίζουν. Ναι, σε αυτό έχεις πολύ δίκιο. Ναι, αλλά όντως φέτος είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τώρα ποιος θα το έλεγε ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε 2-0 το Λεβαδιακό και στο τέλος δεν θα έπαιρνε την νίκη. Είναι όντως περίεργο. Ή ότι η ΑΕΚ θα ήταν με 10 παίκτες από το 27 και θα έχει πλεονέκτημα έναντι, ότι θα παίζει με παίχτη, συγγνώμη, θα παίζει με παίχτη λιγότερο από το 27 και δεν θα καταφέρει να βάλει γκολ. Εντάξει, δεν ξέρω. Όντως είναι πολύ περίεργα τα αποτελέσματα. Με την καλή έννοια το περίεργα. Αλλά θεωρώ ότι ή ότι ο Άρης θα ήταν πρώτος, ένας Άρης που πραγματικά το έχουμε ξαναπεί, έχει βάλει τα γυαλιά στους τέσσερις ας πούμε μεγάλους όσον αφορά τις μεταγραφικές του κινήσεις. Ήταν όλες στοχευμένες, ήταν όλες εκεί που πραγματικά πονούσε. Και θα πω κάτι, τώρα θα το πιάσουμε τον ντέρμπι λίγο παραπάνω, αλλά θα πω ότι ακόμα και οι αλλαγές που είδα, που έκανε ο Άρης, ήταν όλες αλλαγές οι οποίες πραγματικά θα μπορούσαν να ήταν στη βασική εντεκάδα. Και δεν σ' άκουσα. Περσινή ομάδα ήταν. Ο Ακριβώς. πρώτο του Άρη είναι η περσινή ομάδα. Συν τον Γκουάισον που πήρε, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε. Αλλά μπήκε ο Νταρίντα. Κουάισον θέλει χρόνο ακόμα για Θέλει, να. σίγουρα. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι της σειράς. Όχι. Αυτό. Και θεωρώ και δίκαιο ότι ο Άρης είναι αυτή τη στιγμή πρώτος. Δηλαδή έχει το πιο σοβαρό και το πιο καλό πρόσωπο και το πιο σταθερό πρόσωπο από όλες τις, το Big Five ας πούμε, από τις μεγάλες 5 ομάδες, δικαιωματικά. Μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να είναι πιο ψηλά, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ για διαιτησία, το ξαναλέω, αλλά εντάξει, αυτά που είδαμε στο Πανετολικός Βόλος είναι για γέλια. Ας ξεκινήσουμε και από εκεί. Ας Το ξεκινήσουμε από μάτς εκεί, ναι. μηδέν ένα κέρδισε ο Βόλος. Δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί να θυμάται το παιχνίδι, δηλαδή και την επόμενη ώρα, όχι την επόμενη μέρα. Ο Πανετολικός από το 23-25 μένει με 10 παίχτες, με μια αστεία δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Το παλεύει σε όλο το παιχνίδι, μια χαρά με 10 παίχτες.
Ουσιαστικά αυτό που έκανε ήταν περιόριστο Βόλο. Δεν ήταν ότι μπορούσε να κερδίσει, δεν φαινόταν ότι θα μπορούσε να κερδίσει, αλλά δεν φαινόταν να απειλείται κιόλας. Κι όμως, εντάξει, σε μια φάση που πιο πολύ είναι αυτό που λένε στο μπάσκετ flopping, δηλαδή θέατρο παρά κάτι τέτοιο, κερδίζει απέναντι στο 90, δεν ξέρω εγώ, 99, 98. Okay, μετά δεν μπορούσα να πεις κάτι άλλο, αλλά είναι κρίμα για την... Για... Ο Πανετολικό, δηλαδή, θα σου πω, είναι κρίμα για ομάδες σαν τον Πανετολικό, οι οποίες είναι η έκπληξη, να χάνουν βαθμούς από ανεκδίκητες διαιτησίες. Με αυτόν τον τρόπο. Ναι, δηλαδή, αν χάσει ή αν πέσει, ας πέσει μέσα στο γήπεδο. Μην καθόμαστε να βλέπουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν έχει νόημα. Και νομίζω οι τρεις πόντοι που πήρε ο Πανετολικός είναι το χειροκρότημα και η συσπήρωση που είδε μετά από τον κόσμο στο τέλος του παιχνιδιού. Και γενικότερα θα σου πω κάτι, όχι από τον κόσμο του Πανετολικού μόνο, από όλη την Ελλάδα. Ξεκάθαρα. Αυτό. Και εκεί τελειώνει το παιχνίδι. Δεν έχει δηλαδή κάτι άλλο να πούμε. Δηλαδή, μια πάρα πολύ κακή διαιτησία με έναν διαιτητή που δεν ήξερε τι έδινε. Γιατί να σου πω κάτι, αν είσαι αυστηρός με την κόκκινη, ας πούμε με το φάουλ που κάνει ο Στάγιτς και που λέω ότι είναι κόκκινη, τότε με την κάρτα του Κόντε νομίζω ήταν που βρίσκει τον Παντελάκη, μπορεί να κάνω και λάθος, που τον ματώνει, εκεί πρέπει να του βγάλει δύο κόκκινες. Λέω εγώ τώρα, κατάλαβες. Αλλά να βλέπεις ότι δεν είναι ωραίο, μιλάμε τώρα για διαιτησία αντί να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όχι, δεν υπάρχει κάτι να πούμε, τελειώνει εδώ. Με χαρά να προχωράμε. Ναι. Λεβαδιακούς να ένα μάτς που ήταν για χ, απλά είδαμε και γκολ, γκολ και θέαμα. Ακριβώς αυτό. Εντάξει, δηλαδή όποιος έλεγε ότι Λεβαδιακός Λαμία τι να το παίξει, θα λέγαμε ισοπαλία την αρχή. Ναι. Ναι. Απλά είδαμε και 2-2. Ναι. Και εκεί υπάρχουν παράπονα. Δεν θα πω ψέματα, δεν κατάφερα να το δω γιατί ήταν η ίδια ώρα με το Πανετολικό. Αλλά ναι, όντως ήταν ωραίο. Δεν έχω δει πολλά πράγματα, οπότε δεν ξέρω τι να σχολιάσω. Σίγουρα η ισοπαλία δεν ευνοεί το Λεβαδιακό. Είπαμε, τη Λαμία τη δίνει αυτό που είπαμε, ένα πόντο μέχρι τα Χριστούγεννα. Αυτό είναι που θέλει να φτάσει η Λαμία, δηλαδή να φτάσουν τα Χριστούγεννα για να ενισχυθεί αυτά που λέγαμε. Εντάξει, όταν δεν χάνεις, καλό είναι. Απλά αυτή τη στιγμή η Λιβαδιά, παρότι κάνει καλές εμφανίσεις, δεν δε γεμίζει το σακούλι. Αυτό είναι το πρόβλημα, τίποτα άλλο. Ωραία. Πανσεραϊκό ΣΑΕΚ. Η πρώτη έκπληξη. Ναι, το είδα όλο το παιχνίδι. Ο Πανσεραϊκός καταρχάς έπαιξε με τετράδα, άλλαξε το σχηματισμό του πάλι. Πολύ καλό στα πρώτα 25 λεπτά, μέχρι να φάει την κόκκινη. Ευτύχει τέλος πάντων να κερδίσει ένα πέναλτι εκεί πέρα να προηγηθεί. Ο Μπεντακόρ ήταν το έκτο παιχνίδι που σκόρασε το Ωραία. σερί. Να πω ότι σήμερα Ωραία και σήμερα. και σκόρασε και σήμερα είναι το 7ο. Δεν θα υπάρχει όμως συνέχεια γιατί έχει δηλωθεί να τις κάρτες που συμπλήρωσε να τις εκτίσει με τον Ολυμπιακό, οπότε δεν θα μπορέσει να το συνεχίσει το σερί. Εντυπωσιακό όμως το ρεκόρ του όπως και να έχει. 7 συνεχόμενα παιχνίδια, πολύ πολύ καλό ρεκόρ. Ο Πανετολικός, παρότι, πώς να το πω, και σήμερα που τον είδα, ο Πανετολικός, ο Πανσεραϊκός, και σήμερα που τον είδα, δείχνει ότι ακόμα δεν έχει βρει ταυτότητα, είναι μπερδεμένος, αλλά από τη στιγμή που παίρνει βαθμούς, Δίνει χρόνο στον εαυτό του. μπράβο, και θα μπορέσει να χτίσει, δηλαδή, ο προπονητής πιο άνετα. Το έχουμε ξαναπεί ότι έχει πολύ καλό ρόστερ. Προχθές πάρα πολύ καλός ήταν ο Αυστραλός, ο Ντέιβιτσον, το αριστερό στόπερ, που τον έχουμε δει και σαν αριστερό μπακ, είναι αριστεροπόδαρος, και ο Σουηδός, ο Μπέρκσον, τα δύο στόπερ. Η ΑΕΚ πολύ φλίαρη, πολύ, πολύ, πώς να το πω, ταλαιπωρία
πολύ παράλληλο ποδόσφαιρο, μόνο με σέντρες μέσα. Okay, Πιερό με Λιβάη δεν βρίσκονται, ξεκάθαρα δεν βρίσκονται. Και την ΑΕΚ την είδαμε με άλλαγη, την είδαμε με ένα 4-4-2. Δεν ξέρω τι γίνεται, δηλαδή Λαμέλα δεν προσφέρει. Κοϊτά δεν έπαιξε, έμεινε στην Αθήνα να ξεκουραστεί. Είναι και φυσιολογικό γιατί είναι ο μόνος που κουβαλάει από την αρχή της σεζόν. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με την ΑΕΚ. Και ο Αλμέιδα με τις δηλώσεις που έκανε, ίσως σαν να λέει ότι μήπως φταίω κι εγώ. Ωραία. Για αυτά τώρα που είπες για Αλμέιδα, τα site, μην πούμε πια, γράφουν ότι πολύ πιθανή είναι η επιστροφή στο Μεξικό Πιανού. του Αλμέιδα. Α, να Έτσι, φύγει από την ΑΕΚ. να φύγει από την ΑΕΚ. Ναι. Έτσι λένε τα τελευταία νέα τώρα. Τώρα για Κοίταξε. την ΑΕΚ, εγώ θα σε πω ότι έχει ένα. Όχι από τέλειο ρόστερ, τέλειες μονάδες σε κάποιες θέσεις, απλά δεν έχουν γίνει ομάδα. Αυτό. Όχι, έτσι είναι, ξεκάθαρα έτσι είναι. Δηλαδή, προχθές είχε μέσα, ξέρω εγώ, ας πούμε, από τους 11, έβγαλε και το Μουκουντή, έπαιζε με ένα στόπερ ουσιαστικά προχθές ο Αλμίδα. Από τους 11 είχες 9 επιθετικογενείς παίχτες και πιστεύω ότι ο Πανσεραϊκός και ένα ημίχρονο ακόμα να έπαιζε, δεν ξέρω θα δεχόταν γκολ. Δεν το συζητάω να ήταν 11-11. Εκεί πιστεύω ότι δύο ημίχρονα ακόμα να έπαιζε, δεν θα δεχόταν γκολ. Τώρα που έπαιζε με 10, οκ. Και ξέρεις τι γίνεται, ας πω κάτι, ότι προσωπικά η ΑΕΚ, σου λέω ξεκάθαρα από το παιχνίδι αυτό, δεν άξιζε τίποτα. Δηλαδή, μπορεί να λένε ναι, το πέναλτι. Και για μένα πέναλτι είναι ξεκάθαρα, στο λέω. Δηλαδή, πιάνουμε σήμερα και μιλάμε με τη διαιτησία, θεωρώ ότι είναι πέναλτι. Ναι, έπρεπε να το δώσει. Αλλά εσύ το θέμα δεν είναι να πάρεις ένα πέναλτι για να σώσει τι, αφού δεν δείχνει τίποτα. Έχεις 73% κατοχή, είναι οι άλλοι από τα αποδυτήρια από το ημιχρόνου πίσω από τη σέντρα και δεν μπορείς να τους πάσεις. Το μόνο που κάνεις είναι σέντρα, σέντρα, σέντρα. Ένα κάθετο, ένα σπάσιμο, ένα μεσοδιάστημα, ένα συνδυαστικό δεν παίχτηκε. Και όταν παίχτηκε δεν τελείωσε. Να θα λέω και δεν παίχτηκε, δεν τελείωσε. Δεν ξέρω, νομίζω ότι παρότι δεν είμαστε υπέρ των αλλαγών προπονητών, αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει ένας κορεσμός. Δηλαδή όλοι φαίνονται να έχουν κορεστεί και ο Αλμέιδα ακόμα. Δηλαδή τον είδα ήρεμο, τον είδα ήρεμο στις δηλώσεις του, αλλά πιο πολύ ήρεμο στο απογοητευμένο, κατάλαβες, δηλαδή, σαν να, πώς λες, μια τελειωμένη κατάσταση που λες δεν μπορεί να προχωρήσει. Αυτό το πράγμα έβλεπα, δεν έβλεπα. Και μιλάμε τώρα για την ΑΕΚ που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη, με 2 βαθμούς διαφορά, εντάξει, να είχαμε να λέγαμε τίποτα. Είναι το θέλει ένα ηλεκτροσόκια. Ναι, και δηλαδή θεωρώ ότι αν τώρα έρθει ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να περάσει δύο στοιχειώδη πράγματα και το στοιχειώδη για μένα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ πρέπει να μάθει να παίζει κάθετα. Με τους παίκτες που έχει, δεν γίνεται να πηγαίνει όλη την ώρα παράλληλα και με σέντρα. Πρέπει να δει πιο κάθετα το ποδόσφαιρο. Ωραία. Και επίση αυτό το πράγμα τώρα, εντάξει, ήρθε ο Πιερό, δεκτό, το δέχομαι, δεν θα διαφωνήσω. Αλλά τώρα τι γίνεται, ο Λιβάη Γκαρσία, να μιλάμε για ένα Λιβάη που δεν καταλαβαίνουμε, δηλαδή δεν ξέρουμε τι έγινε, πού πήγε, έστω, δεν σου λέω για τον προπέρσινο, έστω περσινός που ήταν πάλι μια κλάση κάτω. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι οι φίλοι της ΑΕΚ και όσοι παρακολουθούν την ΑΕΚ, δηλαδή προβληματίζονται με αυτό που βλέπω. Ίσως είναι εδώ όταν ξέρεις, ένας παίκτης κάνει μια καλή χρονιά και έρχονται τέτοια ποσά που τότε απέρριψε να προδώσει γύρω στα 30 εκατομμύρια, αν θυμάσαι. Ναι, ισχύει Ο τύχη. Πρέδεσσεκ. Και ξέρεις, βλέπεις ότι μέσα σε ένα χρόνο λες τι γίνεται. Μήπως έπρεπε να τον είχα δώσει. Και μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα ποδοσφαιριστών. Εγώ θυμάμαι τον Μπελότη μια χρονιά
Το ζητούσε 100 και τώρα δεν είναι ούτε για ένα εκατομμύριο. Ναι, παίζουν πολλά, παίζουν και το περιβάλλον, παίζουν και η στιγμή, παίζουν και οι συμπαίκτες, παίζει και όλα, δυστυχώς έτσι είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή η ΑΚ και ο Λιβάη είναι στα κάτω. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, νομίζω ότι στη συγκεκριμένη υπόθεση ο καλός υπόθεσης και αυτός τέλος πάντων είναι ο Πανσεραϊκός, ο οποίος πήρε ένα τρίποντο που δεν το υπολόγισε βάσει προγράμματος. Έφτασε στους 10, ανέβηκε αρκετά ψηλά σε σχέση με το πώς ήταν πριν κάποιες αγωνιστικές. Τώρα παίζει και με τον Ολυμπιακό. Δεν καίγεται από την άποψη ότι okay, πήραμε 3 βαθμούς, δηλαδή δεν έγινε και κάτι. Εσύ καλό Και συνάχεια σε δύο ναι, μηδέν. και πλέον μπορεί να χτίζει με αυτό το τρίποντο. Δηλαδή πλέον έχει το χρόνο σε μια επόμενη αγωνιστική είναι και τελευταία. Έχει άλλες 2 εβδομάδες λόγω εθνικών να ηρεμήσει, να χτίσει. Άλλωστε, παίχτη στην εθνική δεν έχει. Μόνο τον Γεωργιανό, τον τερματοφύλακα, ο οποίος και προχθές ήταν πάρα πολύ καλός. Νομίζω MVP βγήκε ο Γκουγκελασβίλη. Το παιδί, εντάξει, αυτό είναι από το πάνω ραφ με τα γραφή για τον Πανσεραϊκό. Οπότε πιστεύω ότι θα φύγει κιόλας με μια μεταγραφή. Και καλά θα κάνει, άμα μπορούν να πουλούν οι ελληνικές ομάδες, να το κάνουν φυσικά. Αυτά. Προχωράμε. Καλυθέα τρόμητος. Ναι. Εύκολο εδώ το τρόμητο. Πολύ εύκολο. Για τρία. Το είχαμε πει και στις προηγούμενες ότι η Καλυθέα δεν είναι καλά. Νομίζω το επιβεβαιώνει. Το μόνο που εύχομαι είναι να μην έχουμε. Πώς να το πω. Μ' αρέσει τόσο προπονητής, δεν θα σου πω ψέματα. Δηλαδή τώρα τον έχω παρακολουθήσει τα πρώτα. Τώρα υπάρχει μια κοιλιά, δεν θα πω ψέμα, αλλά. Αυτό που είχα δει τις πρώτες αγωνιστικές μου άρεσε. Τώρα δεν ξέρω, ξεστηγείται γιατί είναι η τρίτη σερή ήττα και τώρα είναι πλέον και πολύ χαμηλά. Είναι με 5 βαθμούς νομίζω τελευταία. Τελευταία. Είναι, ναι, τελευταία. Είναι τελευταία πλέον, ναι. Κατάλαβες. Και παίζει με τον Πανετολικό τώρα. Ναι. Πανετολικό. Τώρα και καθαρά το βλέπεις σαν τελικό, δεν γίνεται αλλιώς. Πιστεύω ότι αν χάσει και από τον Πανετολικό, νομίζω ίσως έχω και εκεί μια αλλαγή που σου ξαναλέω δεν θα το ήθελα γιατί μου δείχνει ότι κάνει έργο. Αυτό. Ωραία. Ο Ατρόμητος και αυτός δεν ήταν καλά. Μεγάλη ανάσα, μεγάλη νίκη για αυτόν, άσχετα τι λέμε. Δεν ξέρω αν θα έμπαινε συζήτηση Για τον Γκαρσία. για Γκαρσία. Δύσκολο το Εντάξει. ακούω. Να σε πω κάτι. Απλά τώρα Αλλά δεν είναι συζήτηση γιατί δεν είναι, πώς το λένε, ο ατρόμητος πανσεραϊκός που ήταν ο Γκαρσία, που ενώ έκανε συνεχόμενες ήττες δεν κέρδιζαν και από κάτω και στην ουσία δεν απολύθηκε. Ο ατρόμητος όμως έχει βλέψεις για για 5-8. 5-8. Ναι. Και Εκεί. δεν μπορείς τώρα να πας από παρακάτω. Μετά είναι αποτυχία ξεκάθαρα. Γιατί καλύτερες μεταγραφές έχει κάνει και καλύτερο υλικό έχει σε σχέση με τον Πανσεραϊκό. Αυτό. Αλλά έχουμε ακόμα. Είναι νωρίς. Είναι στην 8η αγωνιστική. Οπότε είναι αρκετά νωρίς. Έχουμε. Αυτά. Καλή νίκη. Προχωράει ο Ατρόμητος. Ποιο άλλο είναι το επόμενο? Ο οποίος παίζει με ΑΕΚ μετά. Ναι. Ναι, 25. ναι, 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 ναι. Επόμενο μάτς, τα δύο μάτς μας μείναν, Όφι ΠΑΟ και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Και ο Ολυμπιακός Α, και Αστέρας, Ολυμπιακός. να πιάσω τον Ολυμπιακό λίγο για να το τελειώσω. Το έχουμε ξαναπεί. Ο Ολυμπιακός των 2 προσώπων. Μεγάλο πρόβλημα με ομάδες που αμήνονται. Μεγάλο πρόβλημα με κλειστές άμυνες, δεν υπάρχει ο παίκτης να τρυπήσει. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο το πρόβλημα το rotation, δεν πιστεύω ότι είναι τόσο πρόβλημα του Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ ξεκάθαρα έμεινε γυμνός από μεταγραφές, όμορφα Αυτό. και ωραία. Δηλαδή ο παίκτης, ο απρόβλεπτος, ο φαντεζή αυτός δεν υπάρχει στο roster. Τέλος. Δεν αναπτύσσεται αυτούς που έφασε, είναι ξεκάθαρο. Ξεκάθαρο. Δηλαδή υπάρχει
ούτε Φορτούνης, ούτε Ποτένσε, ούτε ο Πόρτα. Όρτα. Δεν τους Ο Γιαζίζη ίσως να ήταν μια τέτοια λύση, δυστυχώς πάρα πολύ άτυχος το παιδί, πολύ πολύ νωρίς, μόλις μπήκε ρήξη χιαστών, επιβεβαιωμένα ρήξη χιαστών, τέλος χρονιά. Αυτή τη στιγμή ο μόνος παίχτης που υπάρχει στο ρόστερ που μπορεί να κάνει το απρόβλεπτο, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι ο Παπακανέλος, ο οποίος τον είδα και με την, να το πω και αυτό, με την ΚΑΠΑ 19 που παίξανε με την Ευρώπη που κερδίσαν 4-0. Λετωνική, αν δεν κάνω λάθος, την Ιταλίν, Εστονική, συγγνώμη, την Ιταλίν, Κάλεβ, κάπως έτσι λέει η ομάδα, έχει κάνει 2 assist στα πρώτα 2 γκολ, έχει σκοράρει και στο δεύτερο ημίχρονο. Ειδικά το δεύτερο γκολ, όποιος δεν το έχει δει, ας δει λίγο το σκεπτικό, τη σκέψη για την τελική assist που βγάζει, το πώς τη δίνει στον παίχτη πάρε βάλε, πολύ ωραίο, πολύ ωραία πάσα. Και το πρώτο γκολ που κάνει ατομική ενέργεια, τρίπλα περνάει τον παίχτη και σημαδεύει με σέντρα το center for την ΚΑΠΑ 19, την Ιγυρία, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα. Όπως και να έχει, τέλος πάντων, είναι ο μόνος. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει τις ευκαιρίες σε τέτοια παιχνίδια. Αυτό. Από εκεί πέρα, όπως ξανά είπαμε, ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα. Τώρα, τον ακούω να φύγει ο Μεντιλίμπαρ, εγώ γελάω. Γιατί δεν γίνεται την Πέμπτη να παίζουμε μάτς για 0-5. Ωραία. Και να αποθεώνεται και την Κυριακή επειδή χάνει ο Ολυμπιακός, ξέρω εγώ, 1-0 από τον Αστέρα, λόγω του ότι δεν έχει. Ναι. Γιατί αυτό που λες, ότι επειδή έχασαν ένα τρίπολ. Εντάξει, αυτό. Και θεωρώ ότι δεν γίνεται τώρα αυτόν τον προπονητή να. Τέλος, θα τον κρατήσεις, ό,τι και να σου κάνει, δεν γίνεται. Και αν θες να τον βοηθήσεις, θα τον στηρίξεις τα Χριστούγεννα να πάρει 2 παίχτες καλούς, αν και πιστεύω ότι πρόβληψη είναι αυτή τώρα, μπορεί να πέφτει και έξω. Ένας εκ των Όρτα πιστεύω θα έρθει σίγουρα. Και ένας εκ των Φουρτούνι ή Ποντένσε μάλλον θα επιστρέψει. Αυτά. Ο Ολυμπιακός 3 πόντους είναι από την πρώτη θέση. Δεν είναι. Ναι, απλά ένας Ολυμπιακός θεωρώ με την περσινή ομάδα, ειδικά από τον Φλεβάρη και μετά, αυτή τη στιγμή θα είχε 8 στα 8. Ξεκάθαρα 8 στα 8. Δεν θα έχει χάσει πουθενά. Όχι, ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ. Ναι, για ακόμα ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ κακός, προβλέψιμος, βάζει, προηγείται με την κολάρα του Ντεσπότοφ, Είχε ευκαιρία ο για οποίος, δεύτερο. δεν σ' άκουσα. Έχει ευκαιρίες και για δεύτερο που πάω. Δεν είναι ότι Ναι, δεν κάνει ευκαιρίες. ισχύει, αλλά τα αμυντικά προβλήματα είναι τεράστια του ΠΑΟΚ. Από τότε που έφυγε ο Κουλιεράκης δεν Δώσε υπάρχει λεπτό. αντίδοτο. Άβες. Για τον Το κακό. Όφι, δεν πες μου, πες μου. Το κακό με τον ΠΑΟΚ για μένα είναι ότι αυτό που λέμε με τον σχεδιασμό. 100%. Δηλαδή, ξέρεις ότι ένας εκ των δύο, Κωνσταντέλιας ή Κουγεράκης, θα σου φύγει και από τη στιγμή που δεν μπήκε Champions League, φεύγει ο Κουγεράκης και από τη στιγμή που πρέπει να έχεις έτοιμο στόπερ, από τη στιγμή που φεύγει ο Κουγεράκης, πήρες τελευταία μέρα των μεταγραφών, τον Γκόλεϊ και μετά τον Λόβρεν. Όχι ότι δεν είναι καλή, απλά δεν επένδυσες σε αυτά τα λεφτά που πήρες. Να πάρεις ένα στόπερ ηγέτη. Ναι, κοίταξε. Ο Λόβρεν ίσως είναι, αλλά είναι Πες τα λίγο. Ο Λόβρεν μπορεί να είναι, αλλά όταν μου τον παίζει τελευταία μέρα, σίγουρα θα έχει και τα πάνω του και τα κάτω. Μετά από εκεί και πέρα, εσύ, θεωρώ ότι έχουν γίνει τώρα και μεταγραφές, στα μάτια μου τουλάχιστον. Τζόναταν Γκόμες, πώς λέγεται. είναι το αριστερό μπακ. Sorry που θα το πω, ούτε για τη Βίτα Πάουκ δεν είναι. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει και μια υπερβολή, δηλαδή να φέρουμε με τους ξένους. Αυτή η ξενομανία του ΠΑΟΚ δεν την καταλαβαίνω. Την έχουν και άλλες ομάδες, όπως και ο Άρης. Αλλά επειδή πέρυσι τον ΠΑΟΚ Β
ειδικά τον ΠΑΟΚ Β, λόγω του ότι ήμουν αναλυτής της ομάδας Β' Εθνικής, τον παρακολουθούσα. Ο Τασούρας που είχε, ο οποίος είναι και δεξί και αριστερό μπακ, multi-culti που λέω εγώ, ή ο ταξιάρχης Φίλων, αν και ο Φίλων τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω περνάει τραυματίας, αλλά όπως και να έχει, τα παιδιά υπάρχουν, είναι δηλαδή στο κλαμπ του ΠΑΟΚ, είναι επαγγελματίες, παίζουν επαγγελματικά συμβόλαια. Πιστεύω ότι πιο πολλά πράγματα δείξαν και δείχνουν σε σχέση με ας πούμε αυτόν τον παίχτη τώρα. Μπορεί να ήταν και κακή του μέρα, δεν θα διαφωνήσω, αλλά εγώ πρώτη φορά τον είδα, δεν τον είχα ξαναδεί. Αλλά αυτό που είδα δεν μου άρεσε. Ωραία. Και δεν γίνεται τώρα να μην μπαίνουν τα παιδιά της Β' ομάδας ή της K19 πιο πολλές ευκαιρίες και να παίρνουν τώρα ή να φέρνουμε παίχτες, ξέρω εγώ. Είναι η νοοτροπία της Ελλάδας χρόνια τώρα. Εντάξει, εντάξει, νοοτροπία. Okay. Και όμως να σου πω κάτι, και η άλλη νοοτροπία του Όφη ήταν ότι αγωνίστηκε 8 στους 11 Έλληνες. Ωραία. Και για τον Όφη ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο σήμερα ο Τάσος. Το είχαμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή, όπου λέγαμε για το πόσο εύστοχος είναι, πόσες λίγες τελικές έχει κάνει και πόσα πολλά γκολ έχει βάλει με αυτές τις τελικές που έχει. Το απέδειξε άλλη μια φορά. Και Όπου... είναι και καλό προπονητή. Δεν σ' άκουσα. Είναι και καλό προπονητή. Πολύ καλός ο Ράσταβατς. Αλλά να τα πούμε και όπως έχουν, Χριστόφορε. Η καλή δουλειά του καλοκαιριού από τον Δέλα και το team του, Μπορμπόγης, Μπουρουτζίκας και δεν ξέρω ποια άλλη ήταν, νομίζω ότι φαίνεται. Ξεκάθαρα φαίνεται. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να το πει αυτό ο Ράσταβατς, δεν ξέρω κι άλλος θα το έχει πει ο άνθρωπος, αλλά η καλή δουλειά φαίνεται. Τέλος, δεν είναι σωστά δομημένη. Φύγαν αρκετοί παίχτες που είχαν βαρύτητα, αλλά δεν πρόσφεραν τα τόσο πολύ, όπως ο Τωράλ, ο οποίος προσωπικά για μένα πολύ καλός παίχτης, αλλά okay. Ήρθαν παίχτες που, πράγμα που φαίνεται ότι έγινε καλό scouting από... Για να το πούμε με το Φόντα. Εντάξει. Ένα Ακριβώς. κλικ. Καταρχάς να πούμε εκεί πέρα ότι είναι και ένα παλικάρι στο τμήμα scouting του Όφη, ο οποίος ήταν στην Bradford. Μάλιστα τον έχω γνωρίσει, τον έχω ακούσει σε ένα σεμινάριο, ο Παπαντονόπουλος, ο οποίος νομίζω έτσι πρέπει να το λένε, δεν, όχι, Παπαντονόπουλος, καλά θυμάμαι, ο οποίος δεν ξέρω πώς το λειτουργούν με τις μεταγραφές, αλλά οι μεταγραφές που έχουν γίνει αυτή τη στιγμή στον Όφη είναι όλη ουσία. Κανένα μεγάλο όνομα ή αν ήρθε, ξέρω εγώ, δεν μου έρχεται κάποιο να σου πω. Ο Φούντα είναι το πιο μεγάλο όνομα, ο οποίο. Και ο Σαρσέντο είναι από την Ίντερ, δανεικό, δεν είναι. Ναι, αλλά δεν είναι όνομα. Είναι 20 χρονών. Ωραία, δανεικό πήγαινε σε αρκετέ ομάδε. Αυτό είναι θέμα σκάουτινγκ. Το ότι είδε ένα παίχτη που έπαιζε, ξέρω εγώ, δανεικό από την Ίντερ, σε Β' Ιταλίας, σε Γ' Ιταλίας και λες όπου μου ταιριάζει. Είναι θέμα σκάουτινγκ, ξεκάθαρα. Ο ΠΑΟΚ, πώς τον τι πρέπει να αλλάξει. Να Δεν αλλά... έχει το Λαμία. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Θεωρώ τώρα ότι να μην το πω τώρα, δεν ξέρω, έτσι πως το έχω στο μυαλό μου. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ηρεμία, γιατί δεν είναι ήρεμος ο Λουτσέσκου. Κατάλαβες τι λέω τώρα, δεν ξέρω γιατί, πώς να το, δεν θέλω τώρα να το πάω εξαγωνιστικά, αλλά εμένα μου βγάζει ότι υπάρχουν τάσεις φυγής. Μπορεί να είμαι πάλι λάθος, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, αλλά αυτά που βλέπω δεν μου κολλάνε. Ίσως να είναι απογοητευμένος γιατί δεν στηρίχτηκε μεταγραφικά το καλοκαίρι. Δεκτό. Δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εγώ σου απλά βλέπω τον Μπάκο ότι τον βλέπαμε ότι δεν έπαιζε αλλά κέρδιζε και τώρα δεν παίζει και δεν κερδίζει και υπάρχει αυτή η εσωστρέφεια που λες. Καλά, κοίταξε, κάποια στιγμή αυτό που λες θα γινόταν και δεν γίνεται τώρα να μην παίζει και να μην κερδίζει.
Δηλαδή το ότι έχει έναν βαθμό στο Europa και πολύ είναι ξεκάθαρο. Δεν έπρεπε να έχει κανένα. Σε όλα τα μάτια ήταν χειρότερο. Βασικά, άντε με τις θεά ψέματα έχει ευκαιρίες να μην είναι τον αδικήσω. Αλλά πάλι δεν μπόρεσε. Δηλαδή είναι. Και από τη στιγμή τώρα που τα extreme σου δεν είναι και σε πολύ καλή κατάσταση. Δηλαδή ο Τάισον δεν είναι. Έχει ένα αντιφορμάρισμα. Ο Ζήφκοβιτς έχει ένα αντιφορμάρισμα. Πρέπει κάτι να κάνεις τώρα. Τα φόρ σου. Βασικά δεν έχεις φόρ εδώ και 2,5 χρόνια. Δύο, δεν ξέρω πόσα. Οπότε τι να λέμε. Πώς θα γίνει. Αμυντικά είσαι ευάλωτος. Και θα σου πω κάτι. Αμυντικά είσαι ευάλωτος και όχι τόσο. Εγώ πήρα, γιατί πήρε για τα στόπερ. Τα στόπερ αυτά που πήρε και θα βρεθούν, αλλά θεωρώ ότι είναι ευάλωτος ξεκάθαρα από τα μπακ. Τα μπακ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Okay. Και ειδικά άμα όταν αγωνίζονται Ράχμαν και Σάστρε, όπου και οι δύο είναι καλοί επιθετικοί παίχτες, αλλά αμυντικά υστερούν. Όταν είναι Ότον, είναι λίγο κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αλλά πάλι δεν έχεις το πακέτο. Γιατί ο Ράχμαν καλύπτονταν και από ένα κουλεράκι που είναι γρήγορο, ήταν δυνατό, δηλαδή όταν ανέβαινε. Τώρα ποιο θα καλύψει. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο Πάουκ έχει πολλά να λύσει και το κυριότερο πρέπει να τα βρει με τον εαυτό του. Αυτό είναι. Τον βοηθάει, σου είπα, η όλη κατάσταση ότι όλες οι ομάδες είναι πολύ πεσμένες. Κατάλαβες. Και αν να ξεφύγει κάποιοι, δεν θα. Όχι, δεν Θα... υπήρχε. Τώρα δηλαδή, αν σου λέω τώρα ο Παναθηναϊκός, αν ήταν στα καλά του, ξέρω εγώ, ή ο Ολυμπιακός ήταν στα καλά του, και δεν σου λέω 24, αν έχει 22 βαθμούς. Εντάξει, τώρα έρχεται και ντέρμπι. Άμα χάσεις. Ποιο Έχει το άλλο. εξή. Ντέρμπι. Παναθηναϊκός Άρης, ντέρμπι. Τελευταίο αυτό έμεινε. Πες μου εσύ πώς το είδες. Κοίτα, ήταν το πιο μετά το μάτς με τον Όφη που έκανε ο Άρης που έχασε, ήταν μετά το πιο κακό του παιχνίδι. Ωραία. Ναι. Απλά, πώς το λένε, βλέπεις έναν Άρη που σιγά σιγά αλλάζει μια νοοτροπία που δεν την είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Θες να το πεις ότι αναβαθμίστηκε το ρόστερ του. Ότι δεν παίζει και πλέον και μπορεί και παίρνει και αποτέλεσμα. Ότι ο Μωρόν είναι σε δαιμονιώδη φόρμα που παίζει και μεγάλο ρόλο αυτό. Αλλά εντάξει, μπορούσε να έχει χάσει. Ωραία. Θα μπορούσε να χάσει άνετα. Αλλά κατάφερα και πήρε αυτό το βαθμό που τον κρατάει στην κορυφή. Ωραία. Δεν έχασε. Και του έμεινε μόνο το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ωραία. Αυτό. Κοίταξε, θα μπορούσε να χάσει άνετα, δεν το ασπάζουμε. Εντάξει, είχε ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός να... Είχε, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε άνετα. Θα μπορούσε να έχει χάσει με ένα Κοίτα, εγώ δεύτερο δύο... γκολ. 2-1, ναι, θα το δεχόμουν. Αλλά ο Άρης είχε στόχευση ξεκάθαρα. Να μπορέσει να πάει στην κόντρα. Και αρκετές φορές βγήκε. Θεωρώ δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα για τον Διαντή, επειδή μιλάμε και λέμε πολλά, πολλά καλά. Ο Διαντή π.χ. αν είχε καλά τελειώματα από το καλοκαίρι θα είχε φύγει τα 3 πρώτα παιχνίδια. Δεν θα Δυστυχώς. την Δεν άκουσα. ναι. Δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Είναι. Ναι, δυστυχώς τα τελειώματά του είναι πολύ παιδικά. Όχι ότι δεν έχει περιθώριο εξέλιξη. Μην τον κατακαιρώνω. Απλά αυτή τη στιγμή το παιδί ό,τι καλό χτίζει για να φτάσει μέσα στο κουτί εκεί πέρα υπάρχει θέμα με το τελείωμα. Είναι πολύ κλιαρά τα σούτ του, πολύ κακά τεχνικά. Δηλαδή τον βλέπω πως σουτάρει και χωρίς πίεση πολλές φορές είναι αυτό που λέμε στο όριο του τσαφ. Όχι. Δηλαδή είχε ευκαιρίες, αλλά όταν φτάνεις εκεί μπροστά πρέπει να είσαι λίγο killer και να πεις τώρα θα το τελειώσω. Απλά εγώ θέλω να τον δω και τη δεύτερη σεζόν, τη δεύτερη χρονιά να κάτσει στον Άρη, γιατί το ίδιο είχα δει και από τον Ματέο Γκαρσία και από τον Μαντσίνη και από τον Πάλμα της πρώτης χρονιάς. Εντάξει, Δηλαδή έβλεπες Πάλμα την ήταν. τζαπατσουλιά, την έβλεπες.
Απλά μετά, μόλις προσαρμόστηκαν, τους είδες πιο καλά. Απλά από τα τέσσερα εξτρέμ που έχει ο Άρης τώρα αυτή τη στιγμή, ο Διαντή μπορώ να πω ότι είναι πιο καλός από τους τέσσερις. Από Σαβέιρο, Σίστο, Σουλεϊμάνοφ και Φερφατζίδη. Σίγουρα, ναι. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πιο επικίνδυνος και από τον Σίστο που διαθέτει τρομερή εμπειρία και τρομερές παραστάσεις. Απλά είπαμε ότι τεχνικά έχει ζητήματα, όχι ότι δεν βελτιώνονται, απλά έχει ζητήματα τα οποία δεν τον πάνε στο level παραπάνω. Αυτό. Στην ουσία για μένα ο Άρης το χειμώνα πρέπει να κινηθεί σίγουρα για εξτρέμ, για ένα χάφ ακόμα στο κέντρο και ίσως για στόπερ, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα για ένα χάφ και για ένα εξτρέμ, σίγουρα. Ναι. Ναι, θα συμφωνήσω, δεν θα διαφωνήσω. Σίγουρα χρειάζονται ένα χάφ ακόμα, ειδικά ένα εξάρι, από τη στιγμή όπως έχεις πει κιόλας ότι ο Ζούλς δεν υπολογίζεται. Γιατί ο Σιφουέντες τώρα έφυγε με τράβηγμα από το παιχνίδι, οπότε θα πρέπει να υπάρχει ένα plan B όταν δεν αγωνίζεται. Και όχι να πηγαίνει ο Μοντόγια σε θέση εξαριού, όπου Ναι, δεν ο είναι. Νταρίντα είναι. Ο Νταρίντα Απλά είναι μόνο ο Νταρίντα. δεν είναι εξάρι όμως, Χριστόφορα. Ναι. Είναι καθαρό οχτάρι, πολύ καλό οχτάρι. Για τα λεπτά που μπαίνει τώρα σαν αλλαγή, μιλάμε, είναι ποιότητα top class. Δεδομένα πάντα τα ελληνικά, μην τρελαθούμε. Αλλά δεν υπάρχει δηλαδή κάτι άλλο. Θες ένα εξάρι, δεν έχεις εξάρι. Αυτό. Να πω ότι και ο Παναθηναϊκός τώρα ήταν αρκετά καλός. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτή... Φάνηκε και η απουσία του Ιωαννίδη, εντάξει. Δηλαδή, Ναι. μόλις μπήκε ο Ιωαννίδης, άλλαξε όλο το μάτς. Και δεν είναι και 100% έτοιμος. Εντάξει, ο Γερεμέγεφ, το παιδί δεν είναι τώρα για αυτό το επίπεδο. Είναι ένας καλός αναπληρωματικός φορ, όπου αυτό που θα του κάτσει μέσα στην περιοχή θα στο τελειώσει. Βασικά έχει πολύ καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή, αλλά τα τελειώματά του είναι λίγο αδύναμα. Δηλαδή και εκεί που έκλειψαν την μπάλα σε ένα pressing που κάνανε σε μια ανάπτυξη του Άρη. Εκεί πέρα αν ήταν π.χ. ο Ιωαννίδης θα ήταν πολύ καλύτερο το τελείωμα, θεωρώ. Ένα από τα θετικά που είδα εγώ στον Παναθηναϊκό και συγκεκριμένα στον Αλόνσο είναι ότι ναι, μελέτησε Εθνική Ελλάδος και είδε ότι ο Μπακασέτας πρέπει να παίζει δίπλα στο φορ. Δεν κατάφερα και πάλι δεν θα μπορούσα να το βάλω, να σου πω την αλήθεια, γιατί υπάρχουν τα πνευματικά με τις εθνικές, αλλά όποιος θυμάται τον γκολ, το 1-0, μάλλον πριν το 1-0, την ευκαιρία του Τζόλι και μετά το 1-0, όπου πάλι συνδυάζονται αυτοί οι δύο. Έτσι ακριβώς έγινε και με τον Τετέ προχθές. Βέβαια η πάσα βγήκε λίγο αποτύχει, αλλά η κίνηση και το ότι τον είδε φάνηκε, ξεκάθαρα φάνηκε. Οπότε, δηλαδή Μπακασέτας δίπλα στο φορ, διαγώνια πάσα από το μπακ, κίνηση για υποστήριξη που έχει κλείσει εσωτερικά το εξτρέμ. Και όλο αυτό ξέρω εγώ βοήθησε. Εντάξει, για να γίνει το 1-0. Στο δεύτερο που μου άρεσε ήταν ότι αναγνώρισε ο Αλόνσο τα θετικά του Βαγιανίδη και είχε δώσει μια εντολή να κινείται πολύ πιο εσωτερικά ο Τετέ για να μπορέσει να πάρει το πλάτος. Μάλιστα υπάρχει και μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο που παίζουν 1-2, δηλαδή από το κέντρο παίζουν το 1-2. Και φεύγει ο Βαγιανίδης σε όλη την πλευρά. Ξεκάθαρα ο Βαγιανίδης δεν πρέπει να βγαίνει την δεκάδα. Πρέπει να ξεκινάς με τον Βαγιανίδη. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καλύτερο δεξί μπακ στον Παναθηναϊκό. Ωραία. Θεωρώ ότι στη φάση που είναι ο Βαγιανίδης, ακόμη και ο συγχωρεμένος ο Μπάλτοκ δεν ήταν. Δηλαδή, καλά μιλάμε, γυρίσει από τραυματισμό, αλλά μιλάμε... για φάση φόρμας αυτή τη στιγμή ο καλύτερος που έχει είναι ο Βαγιανίδης, τέλος, δεν υπάρχει άλλος ξεκάθαρα. Και
ίσως να είναι και από τους καλύτερους στην Ελλάδα μαζί με το Ρότα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Για Έλληνες παίκτες μιλάω, για να μην παρεξηγηθώ, γιατί και πολύ καλός είναι και ο Ρόντινι. Ο Παναθηναϊκός ήταν πιο καλός σίγουρα, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε εσύ, Χριστόφερ, κυρίαρχος. Δηλαδή, μια άλλη ομάδα, βλέποντας ότι ο Άρης και μπήκε πιο παθητικά, γιατί και αυτό ήθελε, δηλαδή, να έχει χτυπήσει την κόντρα, θα έπρεπε αυτό που λες να κυριαρχήσει και να φανεί σε όλες τις φάσεις παιχνιδιού να κυριαρχήσει. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, δηλαδή απλά έχει πολύ κατοχή μπάλας και πιο πολλές τελικές που αν εξαιρέσει λίγο στο τέλος και τη μεγάλη ευκαιρία του Τζούρισε στο 94 εκεί πέρα να πάρει Εντάξει, το και η παιχνίδι. φάση του Μπακασέ και τη φάση του Ιωαννίδη που είναι μόνος του, Ναι, πολύ που κακό πήρε το την μπάλα και τελείωμα. έβγαλε Κουέστα. Ναι, είναι κακό το τελείωμα εκεί, δεν είναι πολύ καλό. Θα μπορούσε να είναι καλύτερο. Επειδή τώρα μιλάμε, ας θα βάλω και μια εικόνα, να δούμε λίγο τα στατιστικά, να τα σχολιάσουμε κιόλας. Ωραία. Να, εδώ πέρα βλέπουμε ότι και ο Άρης έχει κάνει σουτ. Απλά ο Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης έχουν κάνει αρκετά σουτ. Απλά ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλά στην εστία. Ξεκάθαρα. Ναι. Ο Άρης ένα έχει στην εστία που είναι και το γκολ του Μωρόν. Μπορώ. Τι άλλο, killer passes είναι η passes κλειδιά. Εκεί πας, ναι, εκεί Ναι. πας. Να πούμε ότι τα στατιστικά αυτά τα έχουμε πάρει από την πλατφόρμα της Six, όπου έχουμε την πρόσβαση. Επίσης βλέπουμε ότι, ας πάμε λίγο στην κατοχή, να βλέπουμε ότι είναι αυτό 58-42. Αυτό που λέγαμε ότι ο Παναθηναϊκός την είχε την κατοχή, ο Άρης περίμενε πιο πολύ. Στα αμυντικά βλέπουμε ανακτήσεις αρκετές και από τις δύο ομάδες. Απλά αν υπάρχει κάτι είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλές στο αντίπαλο μισό, 23 έναντι 6 του Άρη, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πήγαινε ή σε άμεση ανάκτηση ή σε υψηλό pressing. Ο Άρης περίμενε πιο πίσω, στα 3 τέταρτα, μπορεί και πιο χαμηλά. Μονομαχίες πάνω κάτω το ίδιο το βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν, ισορροπία υπάρχει 49-51%. Okay. Φάουλ τα ίδια. Γενικότερα βλέπεις ότι παρότι αν εξαιρέσει την κατοχή, στατιστικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή που οι ομάδες είναι πάνω κάτω το ίδιο. Απλά ο Παναθηναϊκός είχε πιο πολλές τελικές στο στόχο. Και περισσότερα κλεψίματα στην άμυνα του Αυτό. Άρη. Αλλά ήταν η τακτική του προσέγγιση αυτή. Οπότε συλλογικά μου φαίνονται όλα αυτά. Απλά σου είπα ότι φαινόταν ότι δεν ήταν. Δηλαδή, εγώ όσο ήταν 1-0, έλεγα ότι ξέρει κάτι, ότι ο Άρης, αν έχει την ευκαιρία του, θα τον πληγώσει. Αυτό. Εντάξει. Απλά ο Άρης πλέον έχει ένα center for που μπορεί και μόνος του να σου κάνει τη διαφορά. Και εδώ είναι και έχω ετοιμάσει ένα βίντεο το οποίο η αλήθεια είναι ότι ο Τάσος με είχε βάλει στην πρίζα. Είχε πει ότι ο Μωρόν έβαλε ένα γκολ με τη Λαμία όπου το είχε ξαναβάλει με τον Πανετολικό πριν ένα χρόνο. Δυστυχώς στον Παναθηναϊκό δεν βλέπουν γκολ ανάλυσης και δεν βλέπουν και τον Τάσο. Αλλά όχι πέρα από την πλάκα, είναι πανομοιότυπο γκολ. Δηλαδή και του Πανετολικού και με τον Πανετολικό και με τη Λαμία και αυτό που έβαλε προχθές είναι control shoot από το ίδιο σημείο. Δηλαδή, αν αυτό δεν έγινε scouting, αν αυτό δεν υπόθηκε στους αμυντικούς, είναι foul. Αν υπόθηκε και δεν ήταν προσεκτική, τότε είναι foul των αμυντικών, ξεκάθαρα. Θα το παίξουμε το βίντεο. Ο Μωρό βλέπεις ότι έχει κάνει και ένα παιχνίδι πάρα πολύ καλό. Ναι. Έχει μοιράσει τρίπλες σε όλους τους αμυντικούς. Ναι. Ωραία. Και πλέον το έχεις δει σε όλα τα... και πέρσι στον Άρη, ότι μόλις βρει την ευκαιρία να σουτάρει, θα σουτάρει. Ακριβώς.
Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το γκολ του Παναθηναϊκού, που σημαίνει εδώ το Παναθηναϊκό. Κοντρόλ, χωρίς δεύτερη σκέψη, σουτ. Ναι. Και θα πει κάποιος, κάπου το έχω ξαναδεί. Ναι, κάπου το έχει ξαναδεί, γιατί το έκανε ακριβώς με τη Λαμία. Πάλι εδώ πέρα φάση. Κάθεται στον Σιφουέντες πριν αυτός. Κοντρόλ, σουτ. Είναι ακριβώς από το ίδιο σημείο. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα πρέπει να το ξέρεις. Είναι στο ρεπερτόριο Μωρό. του μωρών. Πρέπει να το προβλέψεις. Ξέρεις ότι όταν θα ανοίξω από το κουτί στη ζώνη 14 που αρέσκονται. Ξέρεις ότι το κοντρόλ και το σουτ είναι στο ρεπερτόριο του. Οπότε ξέρεις τι πρέπει. Δεν πρέπει να τον αφήσεις. Δεν πρέπει να τον αφήσεις. Θα πρέπει να πέσεις. Δυστυχώς η άμυνα του Παναθηναϊκού εκεί δεν ακολούθησε. Έκανε ένα κοντρόλ και άμεσο σούτερ. Και μέχρι στιγμής αυτά που έχω δει το Μωρόν τον έχει παίξει πιο καλά το στόπερ της Καλυθέας. Ο Νιρέν που συζητούσαμε. Ο Μιρίν. Το στόπερ της Καλυθέας. Ο Ολλανδός. Ο Ισίτ Μιρίν. Όχι. Όχι. Κάτσε να μπορώ να ψάξω. Όχι ο Τσιβελεκίδης, δεν θυμάμαι αν είχε παίξει ο Τσιβελεκίδης. Όχι. Σκαλυθέας, στόπερ. Ναι. Σωστά τον είπε εσύ. Εντάξει, αρκετά έμπειρος να ξέρεις. Είναι μεταγραφή για την Καλυθέα από το πάνω ρε αυτό. Είναι στα 32 του, αλλά είναι ο αμυντικός που έχει αγωνιστεί σε καλά πρωτοθλήματα. Και αρκετά έμπειρος. Και δεν ξέρω αν έχει συμμετοχή με την Εθνική. Τώρα θα το κοιτάξω και εγώ. Αλλά θεωρώ ότι, ναι, τώρα που μου λες ο Μίριν είναι αρκετά έμπειρος. Δεν Τον έχει... πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι. Είναι καλός το πώς θα γίνει τώρα. Αυτά με τον ντέρμπι. Έχει και συμμετοχή με την Εθνική. Πριν πολλά χρόνια, το 2015, αλλά έχει και συμμετοχή με την Εθνική. Δηλαδή, είναι ένας παίκτης που έχει αγωνιστεί σε Ολλανδία, σε Γαλλία... και Αμερική έχει πάει και Τουρκία, αλλά είναι ένα παίκτη που έχει αρκετές παραστάσεις. Δηλαδή δεν μου φαίνεται περίεργο. Τώρα το στοίχημα του Άρη είναι το αυριανό παιχνίδι με το κύπελο. Το τι σκοπό θα έχει ο Άρης. Γιατί για να φτάσει τελικό πρέπει να περάσει ΑΕΚ Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Εντάξει. Τι ενδεκάδα θα παρουσιάσει αύριο ο Άρης. Και παίζει σε μία... Μπορεί να χτυπήσει αυτή την ΑΕΚ. Αλλά το θέμα είναι το τι ενδεκάδα θα παρουσιάσει και ο Άρης. Κοίταξε, θα σου πω. Καταρχά δεν έχει πολλά περιθώρια. Αν θέλει να. Επειδή έχει δύσκολο πρόγραμμα, θα πρέπει να παίξει με κανονική εντεκάδα. Δεν υπάρχει αλλαγή εδώ πέρα. Δεν είναι εθνικό, α πούμε. Δεύτερον, πολλέ φορέ τα δύσκολα τα μονοπάτια, τα είδαμε και με τον Ολυμπιακό αυτό στο conference, είναι και αυτά που έχω και τη. Πώς πω, που βάζουν στον παίχτη αυτό το πώς να το πω τώρα, το μικρόβιο να είναι πιο, να είναι πιο σοβαρή, να είναι πιο προσιλωμένη στο στόχο. Οπότε, ναι, εμένα δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή, αν καταφέρει και φτάσει στον τελικό, μετά, λέω τώρα, μετά από αυτούς τους αποκλεισμούς εφόσον το γίνουν, τότε ναι, θα μιλάμε για ένα τέτοιο... Για ένα κρέντι που θα πάρει και ο Μάντζο και η ομάδα του Άρη και οι παίχτε του Άρη. Και ίσω να είναι, αν τυχόν καταφέρει και το πάρει, να είναι και πιο γλυκό από όλα τα άλλα. Λέω εγώ τώρα. Ναι, μα έτσι είναι. Στόφορ, δηλαδή τώρα, όταν άλλο να φτάνει στην πρόκριση, γιατί πέρασε, ξέρω εγώ, το εγάλεο του τη Λαμία. Εντάξει, λέω τυχαία ομάδα τώρα, μην παρεξηγηθώ. Ωραία. Και άλλο τώρα να χρειάζεται να περάσει, ξέρω εγώ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω πώς είναι η κλήρωση, δεν θυμάμαι, αλλά νομίζω παίζει ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, αυτό πρέπει να είναι. Μπορεί να κάνει και λάθος τώρα, δεν ξέρω. Οπότε θα έχει πολύ διαφορετικό. Θα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό. Τώρα. Okay. Το βλέπουμε. Αλλά γενικότερα, εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Σίγουρα κάποια στιγμή θα έρθει και ήττα, αλλά το θέμα είναι να μην χαλάσει το μυαλό του. Ναι.
Αυτό. Και όσο είναι και η γης και η τριάδα στο κέντρο, η οποία χωρίς να γνωρίζονται δεν σαν τόσο πολύ, όλα θα πηγαίνουν καλά για τον Άρη. Και ο Μωρόν, αυτό που λέγαμε ότι ο Μωρόν θα ανέβει, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανέβει. Ήταν το καλοκαίρι λίγο δύσκολο, γιατί μένω, φεύγω, μένω, φεύγω. Και αυτός, πέρα από επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, είναι και άνθρωπος. Εσύ. Δηλαδή τώρα έχουν και τα ζητήματά τους. Γιατί όταν υπάρχει οικογένεια από πίσω, συζητάς, κοιτάς, όλα αυτά παίζουν. Εντάξει, και αν το μυαλό δεν ηρεμήσει, δεν θα μπορείς. Να, τώρα που μόλις τα βρήκε με τον Άρη και ανανέωσε, βλέπουμε ότι ο Μωρόν είναι πάλι πρώτος σκόρερ και έχει επιστρέψει. Πάνω στο άλογο. Ναι, πάνω στο άλλο, τέλος. Ό,τι και να λέμε. Αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν και τριήμερο. Πολλά μάτς δεν καταφέραμε να τα δούμε. Περισσότερο highlights και τέτοιο. Εντάξει, το ντέρμπι το είδαμε, όπως είδαμε και και με την ΑΕΚ, Παρσερακός ΑΕΚ. Ναι, παραλίγο να πάω κιόλας, δεν θα πω ψέματα, ήμουν πολύ κοντά, αλλά δεν τα κατάφερα. Αλλά, τώρα, άμα θες να πούμε λίγο την επόμενη αγωνιστική, ποιοι παίζουνε. Ναι. Ναι. Να το ξέρουμε κιόλας, να δούμε και ποιο μάτς θα... Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, Ναι. Καλυθέα Πανετολικός, Άρης Λεβαδιακός, Βόλος Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΑΕΚ, Λαμία ΠΑΟΚ και Τρίπολη Όφη. Αληθεία. Για να δω κι εγώ λίγο. Βόλος. Ναι. Κοίταξε, θεωρώ ότι πολύ καλό παιχνίδι και όσο και αν φαίνεται περίεργο για ανάλυση, θεωρώ ότι είναι το Καλυθέα Πανετολικός. Αυτό έχω στο μυαλό μου, έτσι όπως το βλέπω. Και μετά πάμε στο, ας πούμε, περισσότερο εμπορικό μετά, Ατρόμητος ΑΕΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία δεν ξεχνάω κάποιο. Τώρα Αστέρας Τρίπολης Όφη είναι τη Δευτέρα. Λίγο δύσκολο να προλάβω, γιατί να π.χ. σήμερα το κάναμε Τρίτη το επεισόδιο, γιατί είπαμε ήταν τριήμερο χθες, τα περισσότεροι λείπαμε, οπότε είναι φυσιολογικό. Εντάξει, έχουμε και ζωή, δεν γίνεται όλη την ώρα. Αυτό. Εντάξει, ωραία αγωνιστική θα είναι αυτή. Ωραία, και θα δούμε και παιχνίδια ενδιαφέροντα. Τώρα είναι όλα τα παιχνίδια είναι αμφίρροπα, δηλαδή. Εσύ ασχολείσαι πιο πολύ με το στοίχημα, εγώ δεν ασχολούμαι, αλλά δεν θα μπορούσα να δώσω προβλέψεις τώρα, δηλαδή. Κοίτα, άμα πας με πρόβλεψη, εντάξει, θα πάω στο διπλό του Πανετολικού. Ωραία, με βάση με αυτά που έχουμε δει, παίζει μια ομάδα που είναι φορμαρισμένη, μια ομάδα που είναι ντεφορμέ. Πολλοί θα πάνε στην κέλα του Άρη, τον Λεβαδιακό. Ναι, σωστά. Ατρόμητος ΑΕΚ, πονηρή θα πω, μέχρι και τον Άσο, δηλαδή, η τελευταία του Αλμεϊδα. Ναι. Ωραία. Και ο Γκαρσία προπονητή στον Ατρόμητο. Κοίταξε. Ναι. Ναι, σωστό, σωστό αυτό που λες. Σωστό. Αστέρας Τρίπολης, έτσι πως το βλέπω εγώ, ένα γκολ εδώ θα ήταν... Επιστρέφει ο Ράσταβατς. Ναι, σωστό και αυτό. Ωραία επιστροφή. Επιστροφές, καταστροφές που λέει για το τραγούδι. Αυτά, εντάξει. Οπότε θα τα πούμε την άλλη Καλή Δευτέρα. εβδομάδα. Ελπίζω να έχουμε και απαρτία τώρα, γιατί έχουμε δύο τελευταία επεισόδια. Δουέτα. Η το Τάσο σε λείπει. Θα Έχουμε και την Πέτα. Ναι, οπότε ας να επιστρέψουμε. επιστρέψει η τριπλέτα. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά. Ό,τι θέλω ο κόσμος σχολιάσει κάτω το βίντεο. Εννοείται ότι και αν θέλει και κάτι να κοιτάμε ή τέτοιο, υπάρχει να βγάζουμε κάτι παραπάνω, είτε σε στατιστικό είτε σε βίντεο, ό,τι θέλουν μπορούν φυσικά. Αυτό τώρα, κάποια βίντεο τα ανεβάζουμε,
Δηλαδή τώρα που χθες ανεβάσαμε του ΠΑΟΚ το στατικό πριν τον αγώνα με την Πλιζέν. Τα γκολ του Μωρό μπορούμε να κάνουμε. Ισχύει. Θα μπορέσουμε να φτιάξουμε λίγο έτσι με γραφικά μέσα σχέδια γράμματα για να μπορέσουμε έτσι να τα ανεβάσουμε, να δείξουμε λίγο πώς κινείται και τι ακριβώς κάνει και ποιο είναι το ρεπερτόριό του. Δηλαδή τώρα άντε να κάνουμε και σκάουτινγκ για το Λεβαδιακό, δηλαδή επειδή συμπαθούμε και τον κότς Παπαδόπουλο, αν μας ακολουθεί θα πάρει 2-3 tips για πώς να τον κλείσει. Θα τα στέλνουμε εμείς μόνοι μας. Ακριβώς έτσι. Έτσι. Αυτά. Κριστόφορο, δεν έχουμε Αυτά. κάτι άλλο. Όχι, τα πιάσαμε όλα. Όχι, αυτό είναι και η τελευταία αγωνιστική. Μετά έχει πάλι εθνικές. Άντε να δούμε το μεγάλο παιχνίδι Ελλάδα-Αγγλία. Τα φοβάμαι εγώ αυτά. Και βασικά θα σας πω κάτι. Δεν μου αρέσει καθόλου το ΆΚΑ. Καθόλου όμως σαν γήπεδο. Καθόλου. Πολύ κρύο στα μάτια μου. Αλλά. Άμα δεν γεμίζει, δεν είναι έδρα. Κοίταξε, με την Ελλάδα θα γεμίσει ρυθμό. Έχει ρεύμα η Ελλάδα τώρα. Δυστυχώς έτσι είμαστε εμείς οι Έλληνες. Όταν κάτι πάει καλά, το θέλουμε, το ψάχνουμε, το ζητάμε. Εγώ τέτοια μάτς νομίζω πας περισσότερο σε κλουβίαδρα. Ναι, μαζί σου. Δεν θα διαφωνήσω. Εγώ π.χ. δεν θα άλλαζα το Καραϊσκάκι, ξεκάθαρα. Αλλά σου είπα, είναι αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα έχει ζήτηση. Οπότε δεν ξέρω αν θα πιάσει 70.000, αλλά μία σαραντάρα θα την πιάσει σίγουρα και μην πω και πεντάρα. Γιατί πέρα από τους Έλληνες, μην ξεχνάμε ότι είναι και η Αγγλία. Τώρα, άμα έχει μια καλή τιμή κοντά στα 20 ευρώ, Ναι. γιατί να μην πάει ο άλλος να πάρει το παιδί του και να πάει, ξέρω εγώ, και να δει Μαγκουάιρ, Χάρι Κέιν, Μαγκουάιρ, όχι, Χάρι Κέιν βασικά, Ναι. Φιλ Φόντεν, Μπέλιγχαμ. Δηλαδή, γιατί. Εγώ τέτοιο μάτς θα μπορούσα να το φέρω και Τούμπα 30.000 κόσμο Ναι, ή θα ναι. το πήγαινα μέχρι και Κρήτη θα το πήγαινα που πάντα όταν πάει η Εθνική στην Κρήτη είναι full. Έτσι είναι, έτσι είναι. Και να, προχθές είχαν παίξει και η Εθνική Γυναικών, η οποία παίζει και αυτή τη στιγμή με το Βέλγιο. Στο πρώτο παιχνίδι είχαν έρθει 0-0. Τέλος πάντων, οι πάντα στηρίζουν. Δηλαδή, είναι εκεί. Η επαρχία και τα διψάει για εθνική ομάδα. Δηλαδή, προσωπικά, εγώ είχα, όταν είχε έρθει η Ελλάδα το 99, το θυμάμαι, ήμουνα πολύ μικρός. 99, ναι, με Βασίλη Δανίλη προπονητή τότε, στη γενέτειρά μου τώρα ας μην πούμε που είναι, δεν χρειάζεται, με την Ιστονία, θυμάμαι ότι το γήπεδο είχε 13.000 κόσμο. Γιατί δεν πηγαίνει η Ελλάδα εθνική στην επαρχία και ο κόσμος θέλει να δει τους καλούς παίκτες. Αυτό. Τέλος πάντων, αυτό μην τα ανοίξουμε, έχουμε πολλά να. Ναι. Κριστόφορε, από μένα καλό Ευχαριστούμε. βράδυ. Καλό βράδυ. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Έγινε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σε Καλό όλους. βράδυ όλοι. Bye.